Αλλά έχουμε σύνδεση, πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Πάμε να μπούμε, όπως συνηθίζω να λέω, σε κανονική ροή εκπομπής. Γιατί Κρήτη σήμερα τι είναι, ζωντανές συνδέσεις, είναι άνθρωποι, πρωταγωνιστούν και μιλούν. Λοιπόν, το κλίμα στο μέτωπο του τουρισμού, Εύη, πηγαίνει περίφημα. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και δεις τη Σαντορίνη, που πέρα από καλοκαιρινό προορισμό που τον έχουμε συνηθίσει και έρχονται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, και το χειμώνα η Σαντορίνη τα πάει καλά. Αλλά το καλοκαίρι λίγο καλύτερα. Είναι ξεχωριστό να προχωρήσουμε και το πράττουμε καθημερινά σε αυτή τη σύγκριση ανάμεσα στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Σε ένα καλοκαίρι κομβικό, σε μία τουριστική περίοδο που έχει τη δική της σημασία, καθώς έχει προηγηθεί μία κρίση, είτε έχουμε να κάνουμε βέβαια με οικονομική είτε επιδημιολογική. Κρίσιμο το καλοκαίρι, κυρίως, το τονίζω για ακόμα μία φορά, στον τομέα των εξόδων. Στα έσοδα θα τα πάμε καλά, στις αφίξεις θα τα πάμε καλά. Τι γίνεται με τα έξοδα, με φόντο βέβαια, γυρνάμε και λίγο πίσω το 19 και συγκρίνουμε καταστάσεις. Πάμε στον κύριο Μανώλη Ορφανό, τον Δημοτικό Σύμβουλο εκεί στην περιοχή και πρόεδρο της ΔΕΙΑΘ. Την καλησπέρα μας, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Του έχουμε αδυναμία, μας έχει αδυναμία, οπότε έχει δημιουργηθεί ένα καλό... Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Καλησπέρα από Σαντορίνη, καλησπέρα από την όμορφη καλδέρα μας. Είμαστε καλά. Η Κρήτη στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι των αφίξεων. Η Σαντορίνη... Το ίδιο αισιόδοξο μήνυμα στέλνουμε και εμείς από εδώ από τη Σαντορίνη, με μια εξαιρετική σεζόν, με μια σεζόν ίσως την καλύτερη της τελευταίας 15ετίας, και πιστεύουμε ότι τα ποσοστά των ανωδικών τάσεων που έχουμε αυτές τις μέρες θα συνεχιστούν για όλο το καλοκαίρι. Ποιες αγορές αυτή τη στιγμή, κύριε Ορφανέ, στηρίζουν εκεί την περιοχή της Σαντορίνης, και να εστιάσουμε και λίγο και στον εσωτερικό τουρισμό? Τι γίνεται με τους Έλληνες? Έχουμε πάρα πολλούς Αμερικάνους, πάρα πολλούς Αμερικάνους που δεν το περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσους πολλούς Αμερικάνους, αρκετούς Αυστραλούς, και μετά από εκεί πέρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έχουμε περισσότερους Γερμανούς ή γενικότερα Σκανδιναβούς ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουμε γενικότερα πάρα πολύ κόσμο από διάφορες περιοχές. Με πρωτιά τους Αμερικάνους και τους Αυστραλούς. Δεν έχουμε, όπως είναι γνωστό, καθόλου Κινέζους. Έχουμε πολύ λίγους Κινέζους, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να ταξιδεύουν. Και υπολογίζουμε ότι θα παραμείνει έτσι ως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η σεζόν μας, με πολλούς Αμερικάνους, Αυστραλούς, όπως είπα προηγουμένως, και γενικότερα Σκανδιναβούς. Ο εσωτερικός τουρισμός, οι Έλληνες έχουν προτορήνει. Περιμένουμε τον Αύγουστο να γεμίσει με Έλληνες η Σαντορίνη. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι συνδέσεις μας, όπως είπατε κι εσείς, η Σαντορίνη είναι για όλα τα βαλάντια. Έχουμε τιμές οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα βαλάντια και περιοχές. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι και ο Έλληνας θα προτιμήσει τη Σαντορίνη. Ειδικά τον Αύγουστο, που είναι ένας μήνας ο οποίος κάνει διακοπές ο Έλληνας. Κύριε Ορφανέ, οι τουρίστες που έρχονται και εσείς έχετε επικοινωνία μαζί τους και μιλάτε, τι ξεχωρίζουν στο νησί σας και για ποιο λόγο το επιλέγουν ξανά και ξανά? Αυτό που ξεχωρίζει στο νησί μας είναι η θέα, είναι η καλδέρα, είναι το ηφαίστειο. Και βασικά είναι η φιλοξενία. Εμείς έχουμε επενδύσει στο κομμάτι του επιχειρήν στο νησί, και πραγματικά οι επιχειρηματίες του νησιού δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας. Στόχος ενός επιχειρηματία που ασχολείται με την διαμονή και την εστίαση είναι να φύγει από τη Σαντορίνη ο επισκέπτης και να είναι ευχαριστημένος, ώστε αυτός να είναι και η καλύτερη διαφήμιση για το μέλλον. Αναφορικά τώρα με την συγκυρία, μία συγκυρία που έχει να κάνει και με αυξήσεις, με ανατιμήσεις, με ακρίβεια. Αναφέρθηκα στα έσοδα και γίνεται μία σύγκριση με το 19, όπου οι προσδοκίες είναι υψηλές και υπάρχει αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε περίφημα. Ταμείο βέβαια στο τέλος. Στο κομμάτι των λειτουργικών εξόδων, πόσο πιέζονται επιχειρήσεις, παράγοντες του τουρισμού, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι της Σαντορίνης? Και αν αυτό βέβαια, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, περνάει και στους θυμοκαταλόγους? Κύριε Παγιώτη, πρέπει να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή σας και να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη έχει κρατήσει τον θυμοκατάλογο της σχεδόν τα σημεία του 19. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν κάνει αυξήσεις, έχουν πραγματοποιήσει αυξήσεις. Όμως η καλή συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων έχουν κάνει ένα κράτημα των τιμών σε επίπεδα 2009. Όμως έχουμε ένα αντίπαλό μας απέναντι, μια παγκόσμια κρίση ενέργειας, η οποία μετατρέπεται σε αύξηση, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε αυτό λέγεται μετακινήσεις, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή.
Και εκεί, όπως είπατε προηγουμένως, το ταμείο θα είναι αμήλικτο για τους ξενοδόχους και τους εστιατόρες. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω το εξής. Λόγω του επαγγέλματός μου λογιστής, σε μικρομεσαία ξενοδοχεία που η ΔΕΗ, παράδειγμα, έφτανε τα 700-800 ευρώ, σήμερα καλούνται να πληρώσουν 2-2.500 ευρώ το δίμηνο. Είναι τεράστιο το νούμερο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να, να τα απεξέλθουν και το κέρδος στο τέλος της σεζόν θα είναι μικρότερο από αυτό που υπολόγισα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να ολοκληρωθεί η σεζόν με θετικό πρόσημο. Το έχουμε ανάγκη βέβαια ακριβώς περισσότερο από ποτέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ορφανέ. Εγώ να ευχαριστήσω γιατί είστε πάντα φιλόξενος. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, να είστε καλά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Ένας δραστήριος αυτοδιοικητικός ο κύριος Ορφανός, βέβαια, που αγαπάει εκεί τον τόπο και προσπαθεί βέβαια μέσα από κινήσεις εξωστρέφειας να διαφημίζει όλες αυτές τις ομορφιές που αδιαφεσβήτητα βέβαια έχει η Σαντορίνη.